Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μούσιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας, να μας πει περισσότερα τι γίνεται, ας πούμε, στους φούρνους, πώς πάει το πράγμα. Καλημέρα, κύριε Μούσιο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, στο μέτωπο που λένε στον πόλεμο, αυτόν τον αόρατο πόλεμο. Και το τελευταίο διάστημα, τελευταία εβδομάδα στους φούρνους, υπάρχει μια μεγάλη πτώση και της επισκεψιμότητας και, και της κατανάλωσης. Ναι. Κάτι που δεν το περιμέναμε και δεν το πιστεύουμε ούτε κι εμείς οι φουρναρέοι. Μισό λεπτό. Υπάρχει πτώση στην κατανάλωση του ψωμιού ή πτώση, ξέρω εγώ, στον καφέ που μπορεί να έχει βάλει κάποιος στο μαγαζί, τα λεγόμενα ψηλικά. Σε όλα τα ψηλικά, στα αρτοσκευάσματα, σιρόπιτες, σάντουιτς και όλα αυτά, είναι δικαιολογημένοι. Επειδή δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν υπάρχει το πρωινό, περιμέναμε όμως μια αύξηση στην κατανάλωση του ψωμιού. Ναι. Και αυτό είναι που και εμείς δεν μπορούμε, έχουμε τα στατιστικά στοιχεία που δίνουμε την εξήγηση, που μας έχει προβληματίσει πολύ. Η πτώση είναι 70%. 70%. Και της παραγωγής και του τζίρου σε όλη την Ελλάδα. Οι συνάδελφοί μου είναι σε απόγνωση, μου λένε να κλείσουμε, να δουλεύουμε μία μέρα, δύο πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν και να γίνουν. Δηλαδή φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ένα μεγάλο πρόβλημα σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε μεταποιητικές επιχειρήσεις και παράγουμε προϊόντα ημέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό της παραγωγής. Δεν μπορούμε, δηλαδή. Γιατί μία μέρα μπορεί να μπουν σε ένα κατάστημα 100-150 άτομα, την άλλη να είναι 80, την άλλη να είναι 250. Και αυτά, ξέρετε, τα εμπορεύματα το βράδυ αποσύρονται, υπάρχει και η ζημιά της φύρας. Ναι. Θα περάσει γι' αυτό και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την κοινωνία και μετά. Με τους αρμόδιους υπουργούς μιλήσατε, μετά τους αρμόδιους υπουργούς, το γνωρίζω. Ναι. Τι σας είπαν, μπαίνετε κι εσείς στα μέτρα αυτά τα οποία είναι για να μπορέσουν να απαλληλθούν οι επιπτώσεις από όλο αυτό που ζούμε? Τις επόμενες ημέρες θα μπούμε κι εμείς, όπως και άλλοι κλάδοι που πλήττονται σημαντικά από αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Να σας πω ορισμένα χαρακτηριστικά μόνο, γιατί πώς δικαιολογείται αυτή η πτώση. Ναι. Τα άλευρα οικιακής χρήσης από τα σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αύξηση 141%, ήταν το τρίτο προϊόν σε μεγαλύτερη κατανάλωση από το διάστημα. Και υπάρχει ανωδική τάση σε αυτό το σημείο. Μισό λεπτό. Το αλεύρι δηλαδή που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, αυτό το κιλό που είχε, ξέρω εγώ, 2 ευρώ, 1,5. Έχει πάει πόσο τις 100 πάνω? Την προηγούμενη εβδομάδα 141% ήταν τρίτο σε πωλήσεις προϊόν στα σούπερ μάρκετ και με ανωδική τάση που... Γιατί εδώ μιλάμε για ασφροκέρδεια τώρα, έτσι. Γιατί το αλεύρι αυτό έχει παραχθεί πριν ξεκινήσει η κρίση. Δεν παράχθηκε τώρα και συσκευάστηκε πριν από την κρίση. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε. Δεν αναφέρομαι. Όχι, να μην παρεξηγηθώ. Παρακαλώ. Δεν αναφέρομαι στην τιμή. Ναι, εσείς δεν αναφέρεστε στην τιμή. Το αναφέρω εγώ αν έχει αυξηθεί 150. Αναφέρεται στην παραγωγή, στην κατανάλωση. Όχι η τιμή. Αν είχε πάει το 100% πάνω, δηλαδή θα ήταν. Λοιπόν, η κατανάλωση είχε αυξηθεί και αυτό θα οδηγήσει, λέτε τώρα προφανώς, θα το οδηγήσει και αυξήσει στα άλευρα. Όχι. Λέω, δικαιολογώ την πτώση της διάστησης των μυαλών. Ότι κάποιοι ζυμώνουν. Κατάλαβα. Ζυμώνουν. Έχει αυξηθεί στα σούπερ μάρκετ 40-50%. Ναι. Έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των αρτοπαρασκευασμάτων μακράς διαρκείας. Μακράς διαρκείας, όχι τα ημερήσια. Ναι. Μακράς διαρκείας. Έχει μειωθεί σημαντικά η διάθεση αλεύρων, έχω στοιχεία από την αλευροβιομηχανία, προς τους φούρνους αυτές τις τελευταίες 10 μέρες, που έχει φτάσει στο 50%. Δηλαδή όλα αυτά δικαιολογούν
αυτό που είπα πριν. Ναι. Που δεν μπορούσαμε ούτε να το σκεφτούμε ούτε να το φανταστούμε. Δηλαδή. Ήταν απίστευτο και για εμάς αυτό το. Δεν το περιμένατε με τίποτα να πέσει. Δεν να το περιμένατε. Όχι. Η επισκεψιμότητα έχει πέσει στο 50%. Ναι. Το κατακεφαλή που ξοδεύει ο καταναλωτής στο φούρνο έχει και αυτό μειωθεί. Το 40%. Ερώτηση. Έχετε προχωρήσει σε κάποιες αναστολές συμβάσεων σε κάποιους εργαζόμενους, γιατί όταν πέφτει τόσο πολύ η παραγωγή, τότε είναι πολύ πιθανό ορισμένοι φούρνοι να μην αντέχουν να δώσουν τους μισθούς. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως από αυτό και δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό ζητήσαμε και από τους υπουργούς και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Σταϊκούρα, ότι διαφορετικά θα είμαστε αναγκασμένοι αν συνεχιστεί και θα βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αν δεν έχουμε κάποια στήριξη από την πολιτεία, να προβούμε ακόμη και σε απολύσεις. Αλλαγή συμβάσεις, όχι, δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν σήμερα αρτοπία, εκτός από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, υπάρχουν αρτοπία σήμερα που έχουν 10, 15, 20, ακόμη και 30 εργαζόμενους. Που έχουν 2-3 καταστήματα. Ναι. Μιλάμε για τις μεγάλες αλυσίδες, μιλάμε. Αυτή που είναι στον χώρο της βιοτεχνικής αρτοπίας και μέλη της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Σήμερα από τους 20 ανθρώπους που έχουν και εργάζονται, χρειάζονται τους 10. Τους κρατάμε και τους 10. Δεν υπάρχει ούτε αλλαγή σύμβασης ούτε τίποτα απολύτως. Αυτό που θέλετε λοιπόν είναι τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μέρημνα και για τους φούρνους. Έτσι, εκεί καταλήγουμε. Ακριβώς αυτό. Κύριε Μούσιο, πιστεύω ότι άλλωστε το έχουν πει και στην αρμόδια υπουργή και ο κύριος Γεωργιάδης ότι οι λίστες αυτές με τους κάβδους συγκεκριμένους θα εμπλουτίζονται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν και η αρτοπία είναι μέσα σε αυτό που λέμε, σε αυτούς που έχουν πληγεί πάρα πολύ ισχυρά από την κρίση. Εύχομαι καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε κύριε Μούσιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε όλους καλή δύναμη.